Για πάμε στο Σπύρο να μας διαβάσει τα τελευταία τηλεγραφήματα. Σπύρο, τι λένε τα τηλεγραφήματα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε από την αρχή, ναι, ότι έχουμε σειρά συντονισμένων τρομοκρατικών επιθέσεων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη μάλιστα, δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουμε τέλος των επεισοδίων της επίθεσης αυτής στο Παρίσι, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Δεν ξέρουμε σε τι ύψος θα φτάσει, σε τι αριθμό θα φτάσουν οι νεκροί και οι τραυματίες. Τελευταίες πληροφορίες λέγαμε για 60 νεκρούς. Ναι, το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν 100 περίπου όμηροι σε ένα θέατρο της Γαλλικής Πρωτεύουσας, το θέατρο Μπατακλάν. Το πρώτο που έγινε ήταν συγκεκριμένα δύο εκρήξεις σημειώθηκαν περίπου στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, 10 ώρα Παρισιού δηλαδή, έξω από το Stand de France, από το γήπεδο του Παρισιού, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο φιλικός αγώνας Γαλλίας-Γερμανίας, παρουσία του Φρανσουά Ολάντ, του Προέδρου, ο οποίος φυγαδεύτηκε πάρα αυτά από τους άνδρες της ασφαλείας του. Παράλληλα, τρία επεισόδια την ίδια ώρα, ήταν σε εξέλιξη τρία επεισόδια με πυροβολισμούς μεταξύ του 10ου και του 11ου διαμερίσματος του Παρισιού. Ο αρχικός απολογισμός ήταν 42 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, αργότερα οι νεκροί αυξήθηκαν στους 60. Και να δούμε πού θα φτάσει αυτός ο αριθμός. Και ότι και τα τρία σημεία των επιθέσεων, πρέπει να πούμε, ήταν πολύ κοντά στα γραφεία του περιοδικού Σαρλί Εμπτό, που στις 7 Ιανουαρίου του 2015, στην αρχή του χρόνου, έτσι ξεκίνησε η Γαλλία, δυστυχώς, είχε δεχθεί επίθεση από Ισλαμιστές εξτρεμιστές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τότε, να δολοφονηθούν 12 άνθρωποι. Οι τρεις στόχοι ήταν ένα εστιατόριο, ένα μπαρ και το θέατρο Πατακλάνο, που κρατούνται ακόμα όμοιροι. Υπάρχουν μάρτυρες που έχουν διασωθεί, έχουν διαφύγει. Σε ποιο σημείο, εκεί που λέμε για το γήπεδο και ακούσαμε αυτό το τρομακτικό χτύπημα, σε τι σημείο έγινε εκεί η έκρηξη, κοντά στο γήπεδο? Σύμφωνα με τους χάρτες που έχουμε, ναι, ναι, και που βλέπουμε, όλα αυτά είναι σχετικά κοντά. Βέβαια, το Παρίσι είναι μια πολύ μεγάλη. Μπορούμε πόλη. Λίγο να ακούσουμε πάλι την έκρηξη την ώρα που γίνεται το φιλικό ποδοσφαιρικό μάτς ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία, και ήταν και στις εξέδρες ο Γάλλος πρόεδρος. Να το. Εδώ είναι φοβερό αυτό. Παίξ τον Νίκο λίγο, παίξ το αυτό, να τα ακούσουμε δύο φορές ακόμα. Παγώνει το γήπεδο. Τρομοκρατούνται οι φίλαθλοι. Μάλιστα. Αυτό είναι καινούργιο βίντεο. Τρελή δολοφόνη, λέει ο κύριος Στρατούλης. Πάνε και σκοτώνουν αθώο κόσμο στα καλά καθούμενα. Χτυπάνε δηλαδή ανεξέλεκτα παντού. Και δεν ξέρω από όσο βλέπουμε, εμένα μου δημιουργούνται πολύ έντονα ερωτηματικά πια. Ναι. Και για τους δράστες και για τις επιδιώξεις. Δεν έχουμε ακούσει. Explosion d'une bombe. Explosion d'une bombe. Il n'y a même pas deux minutes. Il n'y a même pas une minute là. Explosion. Εκτίμηση σημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια δημοκρατική ανατροπή, μια αλλαγή πορείας, οδηγείται σε κατάρρευση και από τους πολεμικούς διοκτισμούς τους οποίους έχει εμπλακεί, ναι, και από τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των χωρών με τους φράχτες που έχουν υψώσει, ναι, θα πάει σε κατάρρευση αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και αν δεν πάρει, αν όχι μόνο δεν έχει μια δημοκρατική ανατροπή, αλλά και αν δεν επιδιώξει να παίξει ένα άλλο ρόλο και στο σύγχρονο κόσμο και κυρίως στη Μέση Ανατολή και κυρίως με πρωτοβουλίες ειρήνευσης. Αυτό είναι της προοπτικής όμως, Δημήτρη μου, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εικόνα που δείχνει μια εικόνα επίθεσης. Αυτό, ναι, το είπαμε, νομίζω τα είπαμε πριν. Ναι, θα λειτουργήσουν αμυντικά αντανακλαστικά εκ των πραγμάτων, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Αυτό που βλέπατε πριν το βίντεο, το οποίο θα το ξαναπαίξουμε για να καταλάβουμε όλοι, ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι άκουσε πυρά αυτομάτων, όπλων, καθώς βάδιζε στο 10ο διαμέρισμα κοντά στην Place de la République. Όταν έφτασε, λέει, μπροστά σε ένα εστιατόριο, είδε σωρούς στο δρόμο. Είδα τρεις σωρούς να τοποθετούνται σε σάκους. Είναι ένας φοιτητής εκεί, ο κύριος Φαμπιάν Μπαρόν. Για βάλτε το από την αρχή, κύριε Καλοκαινέ, να το ακούσουμε το βίντεο, να το δούμε. Explosion. High vents.
À l'instant. Une bombe a explosé. Waouh, on dirait du top de pompe. Non. Je crois qu'il est mort. Quartier, reculez. Allez, tout le monde recule. Charlon, il est à côté, bâtard. Explosion d'une bombe. Explosion d'une bombe. Il n'y a même pas deux minutes. Il n'y a même pas une minute, là. Explosion. Allez, Vince. À l'instant. Une bombe a explosé. Waouh, on dirait du top de pompe. Non. Je crois qu'il est mort. Quartier, reculez. Allez, tout le monde recule. Charlon, il est à côté, bâtard. Explosion d'une bombe. Πάρα περίπου 15 λεπτά και ότι επικρατεί πανικός και ότι δεν έχουμε όμως νεότερο. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος και δεν υπάρχει. Δεν μιλάει για πόσο αριθμό Σπύρο, δεν λέει πόσος κόσμος είναι μέσα στο θέατρο. Δεν το γράφει αυτό. Ναι. Εκείνο που είναι το συγκλονιστικό είναι που λέει ότι σφάζουν όλο τον κόσμο ένα προς ένα. Σφάζουν όλο τον κόσμο. Αυτό είναι τρομακτικό. Είναι φανατισμός, ισλαμικός φανατισμός. Τι να κάνει Δημήτρη και η Ευρώπη. Εδώ είμαστε σε ένα φαινόμενο. Το οποίο είναι σε έξαρση ενός θρησκευτικού φανατισμού άνθρωποι που σφάζουν τον κόσμο. Αυτό στη Γαλλία, πρωτίστως στη Γαλλία, έχει εξαιρετικά αρνητικά, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, διότι όλη αυτή η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, ακροδεξιές τάσεις θα αυξηθούν, θα γίνουν πάρα πολύ έντονες αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει μερικά εκατομμύρια ανθρώπους που προέρχονται από την Αλγερία, από το Μαρόκο, από χώρες της Αφρικής, οι οποίοι είναι Γάλλοι πολίτες. Πάρα πολλοί εκατομμύρια έχουν γεννηθεί εκεί, αλλά δυστυχώς θα τους πάρει και αυτούς η μπάλα τώρα, διότι προφανώς είναι κάποιοι μουσουλμάνοι φανατικοί, ομάδες εν υπνώση όπως τους λέγονται, ναι, οι οποίες τώρα λειτουργούν και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο προφανώς για τη γαλλική αστυνομία να εντοπίσει, να επαναλάβουμε. Πάντως με απόλυτη ευκολία όμως. Με απόλυτη ευκολία. Το είπε και ο κύριος Στρατούλης αυτό. Ναι, με απόλυτη ευκολία. Ούτε τους ενοχλεί κανείς, στείλουν ό,τι θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι συγκλονιστικό και το γεγονός, περίεργο, ότι το πρωί ξυπνήσαμε με την είδηση πως υπάρχει ενδεχόμενο να έχει βάλει κάποιοι ή να απειλούν με βόμβα το ξενοδοχείο όπου διαμένει η γερμανική ποδοσφαιρική ομάδα. Και βλέπουμε ότι στις 10 το βράδυ γίνεται από το μακελιό αυτό. Χαμός. Δηλαδή κάτι ήξεραν, κάτι έψαχναν ήδη. Μάλιστα. Από το πρωί. Και είναι μια αφορμή να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Μέχρι προχθές ήμουν και εγώ από αυτούς που έκανα αυστηρή κριτική στις χώρες που κλείνουν τα σύνορα. Ναι. Σήμερα είμαστε όχι, όλοι. Αυτοί κλείνουν και οι Σαρμά τα σύνορα, αλλά από την άλλη θέλουν την Ελλάδα με ανοιχτά σύνορα και να υποδεχόμαστε τις πάντες κτλ. Και αυτοί οι ισχυροί της Ευρώπης κλείνουν τα σύνορα τους. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπετε. Και σου λέει στην Ελλάδα, βγάλε εσύ λέει το τέτοιο την τρύπα. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά βλέπετε πόσο καμιά φορά πρέπει να αναθεωρήσουμε ή να συμπεριλάβουμε και αυτή την εξέλιξη στο σχεδίασμα το γενικότερο. Κώστα Πουλακίδα, ναι, έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Τσίπρας. Μπορείς να μας πεις τι έγραψε το μήνυμα προς τον Γάλλο πρόεδρο? Ναι, έστειλε ένα μήνυμα στον Γάλλο πρόεδρο, τον κύριο Ολάντ, με το οποίο εκφράζει τα βαθιά του συλληπιτήρια. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει βαθιά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Εκφράζω τη στήριξή μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στο γαλλικό λαό. Είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα, προς τον κύριο Γάλλο, στον πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο. Ναι, βεβαίως, κύριε Βενίκη, ναι. Να πω έτσι λίγο σε μια διαφορετική προσέγγιση. Ότι είναι λάθος να πιστεύουμε τα πράγματα εξελίσσονται στην ιστορία ευθύγραμμα. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρχουν έκθετα γεγονότα, δεν θα υπάρχουν ατυχήματα, δεν υπάρχουν βομβιστικές ενέργειες, δεν θα υπάρχουν συγκρούσεις. Είναι μέσα στη ζωή μας και δεν είναι τυχαίο που έχει λεχθεί ότι η ιστορία προχωράει συνήθως δύο βήματα μπρος και ένα βήμα πίσω. Και ότι τελικά η ζωή του ανθρώπου είναι ένα συνεχής αγώνας. Εγώ θα πρόσθετα ότι γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε αγωνιζόμενοι. Λύνουμε προβλήματα, νέα προβλήματα παρουσιάζονται και είναι αέναος αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Άρα θέλω να το βάλω και το σημερινό περιστατικό μέσα σε αυτή τη λογική. Για μένα μέσα στις αγωνίες που υπάρχουν είναι πάντα να βρεις αγωνία ανάμεσα στην ανάπτυξη των περιβάλλων, ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις παράνομες και έκλοπες ενέργειες, να βρίσκεις την χρυσή τομή που έχει σχέση και με την οικονομική ανάπτυξη και με τη διανομή του εισοδήματος. Είναι ένας συνεχής αγώνας σε πάρα πολλά μέτωπα που πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ψυχικά
ότι υπάρχει και πόνος, υπάρχουν και έκτακτα γεγονότα που θα συμβαίνουν. Μην φανταζόμαστε και ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο που δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει για μένα ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, ότι πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχουμε, θα έλεγα, σουάστας φρένας, να μπορούμε να συνεννόμαστε, να έχουμε συνέστηση των προβλημάτων. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα δεν είναι εύκολα, δυστυχώς. Κανένα, δεν υπάρχει καμία σύμβαση με το Θεό ότι τα πράγματα θα εξελίσσονται καλά. Είτε αυτό αφορά την οικονομική ανάπτυξη, είτε αφορά, όπως είπα προηγούμενα, τα ατομικά δικαιώματα, είτε το περιβάλλον, οτιδήποτε. Μια συνεχής προσπάθεια θα είναι. Εντάξει, σήμερα σωστά είμαστε συγκλονισμένοι από το γεγονός. Συλληπούμεθα μαζί με όλα αυτά που έχει ο γαλλικός λαός, τους συγγενείς και τα θέματα, και να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε μια πολύ δύσκολη πορεία ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Και απλώς αυτά τα γεγονότα μας ξυπνάνε και μας φέρνουν στην πραγματικότητα ότι έτσι είναι η ζωή. Η ζωή είναι πολύ δύσκολη. Πολύ γρήγορα θέλω να φύγουμε λίγο και σαν εικόνα από το Παρίσι για πολύ λίγα λεπτά, μέχρι που να συγκεντρωθούν και άλλες πληροφορίες. Να πούμε κάτι όμως ένα τελευταίο. Διότι έβγαλε ένα Twitter ο Ματέο Ρέντσι και λέει ότι η Ευρώπη θα απαντήσει στο τρομοκρατικό χτύπημα. Και αυτό. Τι εννοεί, δηλαδή, θα απαντήσει στο τρομοκρατικό χτύπημα. Τι σημαίνει αυτό. Θα δούμε τι σημαίνει. Θέλω να περάσουμε λίγο να δούμε τι. Στο Παρίσι, η αστυνομία και ο Δήμος του Παρισιού προτρέπουν τους πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους. Μάλιστα. Να κλειστούν στα σπίτια. Λοιπόν. Μηνύματα αλληλεγγύης έχουμε από τον Κάμερον, τον κύριο Γιούνκερ. Και λογικό είναι και αναμενόμενο αυτό. Τον κύριο Σταϊμάγερ, τον υπουργό εξωτερικών της Γερμανίας, που δηλώνει συγκλονισμένος. Ναι. Θέλω να δούμε εντάχει. Και θέλω να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό. Μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι για πολλούς αυτά τα γεγονότα θα ερμηνευτούν θετικά, με την έννοια ότι θα θεωρήσουν ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ πιο αποφασιστική σε ορισμένες πολιτικές. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που θεωρούν ότι η Ευρώπη λίγο πολύ είναι μαλακή στις αυτές, ότι στη τελική ανάλυση. Δηλαδή, να την πέφτουμε, να κάνουμε πολέμους, να σκοτώνουμε, να βομβαρδίζουμε και τα λοιπά. Ακριβώς, υπάρχουν και πολλοί. Να κλείσουμε και τα σύνορα και να κάνουμε πόλεμο. Και να σηκώσουμε τα αεροπλάνα με τις βόμβες. Αυτό. Μάλιστα. Τι καλή ζωή. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θέλω να δούμε. Έγινε μια καλή δημοσκόπηση, αποκαλυπτική δημοσκόπηση που παρουσίασε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, φίλες και φίλοι. Παρουσίασε απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Έχω συλλέξει μερικές κάρτες, νομίζω, που έχουν ενδιαφέρον για όλους μας. Την πρώτη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ, με το ερώτημα εάν εκτιμάτε πως τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση ή προς τη λάθος κατεύθυνση. Εδώ απαντούν συνολικά αυτοί που απαντούν, αλλά υπάρχουν και απαντήσεις από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Σε λάθος κατεύθυνση πιστεύει το 78% στους απαντώντες γενικά. Στη σωστή κατεύθυνση το 13%, πολύ νωρίς να κρίνω το 4%, δεν απάντησε το 5%. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σε λάθος κατεύθυνση κινούμαστε, στο 56,5%, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό η απάντηση, 56,5%. Σωστή κατεύθυνση, λένε οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, 29%. Δεν απάντησαν 8%. Πολύ νωρίς για να κρίνω, 6,5%. Η επόμενη κάρτα, είστε ικανοποιημένος από τις επιδόσεις της κυβέρνησης μέχρι τώρα. Στο σύνολο του δείγματος, το 86% απαντά όχι. Ναι, 9,5%. Δεν απάντησε το 1,5%. Πολύ νωρίς να κρίνω, το 3%. Ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, στο ίδιο ερώτημα. Ρωτάνε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, είστε ικανοποιημένος από τις επιδόσεις της κυβέρνησης μέχρι τώρα. 70% λένε όχι. Ναι, 23%, δεν απάντησε το 1%, πολύ νωρίς για να κρίνω το 6%. Πάμε στην τρίτη κάρτα. Η κυβέρνηση να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις ακόμα και με επώδυνα μέτρα ή να μην εφαρμόσει όσα είναι σκληρά. Στο σύνολο του δείγματος, όχι σκληρά μέτρα, 50%. Ναι, στις μεταρρυθμίσεις, 40,5%, δεν απάντησε το 9,5%. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, 50%. Όχι σκληρά μέτρα, όπως και το σύνολο του δείγματος. Ναι, αλλά στις μεταρρυθμίσεις από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι 44,5%. Περισσότερο από το γενικό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ εύστοχη η παρατήρηση που κάνεις, Σπύρο. Και στο 5,5%, το 5,5% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Η επόμενη κάρτα, η κυβέρνηση στο τέλος της τετραετίας της θα κατορθώσει να πετύχει την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο. Στο σύνολο του δείγματος 73,5% όχι. 17,5% ναι, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 9%. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο ερώτημα, αν θα κατορθώσει να πετύχει την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο, όχι, λέει το 55,5% του ΣΥΡΙΖΑ. 36,5% ναι, δεν απάντησε το 8%. Έχει αρχίσει και χάνει την ελπίδα. Έχει αρχίσει και χάνει την ελπίδα, λέτε, κύριε Σταμά. Αυτό είναι η διαφάνεια. Θεωρώ πάντως ότι είναι πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης,
που ένα κόμμα που κέρδισε τις εκλογές μέσα σε 53 μόλις μέρες να συγκεντρώνει τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια των πολιτών. Η οποία, το δεύτερο το στοιχείο είναι ότι αυτή η δυσαρέσκεια διαπιστώθηκε και με τον πιο επίσημο τρόπο όταν χθες, 52 μόλις μέρες μετά τις εκλογές, είχαμε την πρώτη πανελλαδική πανεργατική απεργία και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία και όσο αφορά τη συμμετοχή στην απεργία και όσο αφορά τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις στις απεργιακές που ήταν μεγάλες, που δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας απεργία πανελλαδική και πανεργατική, να γίνει μέσα σε τόσες λίγες μέρες μετά τη νίκη ενός κόμματος ή δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, στις εκλογές. Και η εκτίμησή μου είναι ότι αν προχωρήσει, και θα προχωρήσει όπως δείχνουν τα πράγματα, αφού λέει η κυβέρνηση ότι θα τηρήσει τις μνημονιακές της δεσμεύσεις, στα μέτρα, τα βάρβαρα μέτρα νέας λαϊλασίας των συντάξεων, μη προστασίας ενός μεγάλου τμήματος των δανειοληπτών σε σχέση με την πρώτη κατοικία τους, πιστεύω ότι οι αντιδράσεις θα γενικευτούν πάρα πολύ, οι κοινωνικές αντιστάσεις, και ότι πολύ γρήγορα, κύριε Λιάτσο, διακινδυνεύω να το πω γιατί θα ξανάμε εδώ και θα τα συζητάμε, πολύ γρήγορα θα έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Λέτε και εσείς, άκουσα και από τον κύριο Λαφαζάνη το ίδιο. Εκτιμάει ότι θα έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Θεωρώ ότι αυτό. Όταν λέτε, κύριε Στρατούλη, ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο λιανά, να το καταλάβουμε κι εμείς. Τι εννοείτε ακριβώς? Ότι πολύ γρήγορα η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά και το σύνολο του μνημονιακού πολιτικού σκηνικού, παρότι αυτή τη στιγμή έχει το 90% στη Βουλή των βουλευτών, θα αποδειχθεί ότι είναι σε πολύ μεγάλη δυσαρμονία. Μάλιστα. Με το λαϊκό αίσθημα. Και αυτό είναι για τρεις αιτίες, τις λέω σε τρία δευτερόλεπτα. Η πρώτη αιτία είναι ότι το τρίτο μνημόνιο δεν θα βγει, δεν θα δώσει οικονομική διέξοδο στην οικονομία, στην κοινωνία και στην πατρίδα, όπως δεν έδωσαν και το πρώτο και το δεύτερο, γιατί είναι η ίδια συνταγή της ύφεσης και της λιτότητας. Δεύτερο, διότι για αυτό που σας είπα πριν, ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις θα είναι μεγάλες, γιατί τα μέτρα είναι πάρα πολύ επώδυνα για το λαό μας και δεν αντέχει άλλα, ούτε τα ανέχεται. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχει και πολιτικό δυναμικό. 800.000 δεν πήγαν στην κάλπη να ψηφίσουν σε σχέση με τον περασμένο Γενάρη. Υπάρχουν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη στις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάνω από τους μισούς δηλώνουν μεγάλη δυσαρέσκεια και προφανώς θα είναι πολύ πιθανό να απεστασιοποιηθούν. Και επομένως δεν έχει τίποτα σταθεροποιηθεί, ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά. Το πολιτικό πεδίο είναι ρευστό. Και ως εκ τούτου και για όλα αυτά που είπα πριν, θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομες πολιτικές εξελίξεις. Πάμε να δούμε και μία ακόμα κάρτα. Στους επόμενους 12 μήνες, πιστεύετε πως θα βελτιωθεί ή θα χειροτερεύσει η οικονομική σας κατάσταση? Εδώ είναι γενική η ερώτηση. Σίγουρα θα χειροτερεύσει, λέει, το 43, μάλλον θα χειροτερεύσει το 27,5. Θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις 1,5. Σίγουρα θα βελτιωθεί μόνο 1%. Μόνο ένα στους 10, η ελπίδα που σας πιστεύει είπα, ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, μάλλον 100, θα βελτιωθεί 5,5% και 21,5% στάσιμη κατάσταση. Αυτοί θα προέρχονται μάλλον από τον τουρισμό που πιστεύουν. Από τον τουρισμό, λέτε, ναι. Δεν ελπίζει κανείς, δηλαδή. Τώρα, και μια τελευταία κάρτα πέρα τα οικονομικά, γιατί ασχολούνται και με τη Νέα Δημοκρατία. Αν μπορούσατε, λέει, να επιλέξετε προσωπικά τον επόμενο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ποιον από τους 4 θα επιλέγατε? Έτσι, θα το δούμε και αυτό. Τώρα, αυτό μας μάραν τώρα. Σχολιόμαστε με το τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μιεμαράκης είναι στο 26,5, ο Τζιτζικός σας είναι στο 25, ο Κυριάκος Μητσοσδάκης στο 13,5, ο Γεωργιάδης στο 7, κανένας λένε αυθόρμητα 21 και δεν απάντησε το 7%. Είναι στο γενικό πληθυσμό. Στο γενικό είναι ή στις Νέες Δημοκρατίες? Στο γενικό είναι αυτό. Και τώρα θα σας δείξω και την κάρτα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σαλμά, είστε με το Μιεμαράκη, είναι σαφές, έτσι. για να προλάβετε ότι δεν θα δείξω την άλλη κάρτα, τι δεν κάνουμε εδώ λογοκρισία. Δείξτε και την άλλη κάρτα για τους νεοδημοκράτες τώρα. Κύριε Σαλμά, καρφώθηκε, φίλες και φίλοι. Μιεμαράκη 47,5% για τους ψηφοφόρους από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στο 15,5% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο 17% ο Τζιτζικώστας και στο 8,5% ο Γεωργιάδης. Πάντως να κρατήσουμε μικρό καλάδι και για το συμπαθή κύριο Μαρατζίδη, με τον οποίο δεν έχουμε τίποτα κάθε άλλο. Αλλά οι δημοσκοπήσεις. Καλά, οι δημοσκοπήσεις, εντάξει. Ξέρουμε ότι δεν τις εμπιστευόμαστε. Δεν τις εμπιστευόμαστε. Κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Τις δείχνουμε όμως γιατί. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε Πουλακίδα, από ξεκινήσω από εσάς. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση. Βγάλτε την κάρτα, βγάλτε την κάρτα. Εντάξει, για τα οικονομικά θα σχολιάσουμε, για την Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ότι μπορούμε να έχουμε
μπορεί στην Ελλάδα να έχουν πολιτικές εξελίξεις. Το λέει πολλοί κόσμος τελευταία, αυτό εντείνεται Κώστα και θέλω την έτσι την εκτίμησή σου. Ναι. Είναι κινδυνολογικό, έχει κάποια βάση. Θεωρώ εντελώς προβοκατόρικο και δεν το υποστηρίζω. Δεν το θεωρείτε προβοκατόρικο, κύριε Πουλακίδα. Όχι, αυτό που θα πω είναι προβοκατόρικο, δεν το υποστηρίζω. Απλώς τι θεωρώ προβοκατόρικο και ότι είναι υποβολημία να λέμε ότι δύο άνθρωποι συμπίπτουν στην ίδια εκτίμηση ότι σύντομα θα έχουν πολιτικές εξελίξεις, ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Σαμαράς. Δεν είναι. Ο κύριος Σαμαράς, λέτε. Νόμιζα θα πείτε Λαφαζάνη Στρατούλη, αλλά εσείς το κλιμακώσατε. Όχι, μπερδεύτηκε. Στρατούλη ήθελε να πει. Όχι, δεν μπερδεύτηκε. Δεν μπερδεύτηκε. Λέει Λαφαζάνη Σαμαράς, λέει ότι βλέπουν ότι θα έχουμε εξελίξεις ραγδαίες στο επόμενο διάστημα. Δεύτερον, στην παρούσα φάση. Ο Σαμαράς όμως γιατί να ενδιαφέρεται, αφού στο παιχνίδι το πολιτικό δεν είναι. Στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Το πιο πιθανό είναι να βγει. Μα μπορεί να θέλει να επιστρέψει. Καβάλα στάλογο. Μπορεί ο κύριος Σαμαράς να θέλει να επιστρέψει καβάλα στάλογο. Μην με επιβεβαιώνετε τώρα. Εγώ είπα ότι δεν έχετε σχέσει. Γιατί να μου απαντάτε εκ μέρους Σαμαρά. Αφήστε το. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το μόνο που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, να το πω έτσι, είναι ότι μεγαλόσχημοι εκδότες οι οποίες κάτω παίρνουν ή θα περάσουν την πόρτα της δικαιοσύνης να ελεγχθούν για τα δάνεια τα οποία έχουν πάρει. Για τα θαλασσοδάνεια τα οποία έχουν πάρει, έχουν θέσει ως χρονικό όριο για να ρίξουν την κυβέρνηση το Δεκέμβριο. Από πού προκύπτει, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε, κύριε. Αυτό είναι κάτι που ξέρουμε. Είναι πληροφορία δική σας, από που μας φαίνεται μεγάλη είδηση. Τα βλέπουμε τώρα. Και με την υπόθεση Πανούση. Μεγαλοεκδότες λένε ότι θα πέσει η κυβέρνηση μέχρι το Δεκέμβριο. Ποιος πάτησε πάνω σε αυτήν, ποιος επιχείρησε να την αξιοποιήσει και για ποιο λόγο. Και είδαμε και την τελευταία δήλωση του κύριου Πανούση που είπε ότι ή μαζί μας ή θα πέσετε. Σε ελεύθερη μετάφραση το λέω. Λοιπόν, η πολιτική πραγματικότητα για μένα είναι το εξής. Ότι όσο δεν υπάρχει αξιόπιστη, εναλλακτική λύση, πολιτική λύση, δεν εννοώ άλλη σχηματισμή τέτοια πράγματα, εννοώ λύση για την άσκηση άλλης οικονομικής πολιτικής, τότε δεν θα παραχθούν και πολιτικά γεγονότα. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που θέλετε να απαντήσετε τώρα, σαν πολιτικές εκτιμήσεις. Να δώσω δύο ειδήσεις όμως που είναι για το δράμα που ζει αυτή τη στιγμή. Να μου απαντήσεις, κύριε Η Γαλλική για Πρωτεύουσα. Κύριε Σαμάρα και τις ακουβέντες. Όχι, βέβαια. Πληροφορία που ήρθε από τη 1 και 10, πληροφορίες υπάρχουν ότι εκτελούν τους ομήρους στο θέατρο Μπατακλάν. Έτσι, κύριε Σουρμαλίδη. Εκτελούν τους ομήρους στο θέατρο Μπατακλάν. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ακούγονται πυροβολισμοί μέσα στο θέατρο. Όπου φέρονται να υπάρχουν περισσότεροι από 60 όμηροι, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς αυτοί που το κάνουν θέλουν ένα πόλεμο μεταξύ εθνών και πολιτισμών. Μάλιστα. Αυτό προκαλούν. Δυστυχώς. Έχουμε συλληπιτήρια από όταν σκοτώνεις ανθρώπους έναν-έναν. Ναι. Αθώους που δεν τους γνωρίζεις και δεν έφτακα τίποτα. Τι είπατε, κύριε Πουλακίδα? Συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τώρα, άλλες πληροφορίες λένε για το θέατρο, πρέπει να γίνει χαμός εκεί. Αναφέρει πως υπήρξαν, λέει, 5 εκρήξεις έξω από το θέατρο Μπατακλάν και υποστηρίζουν αυτές τις πληροφορίες πως ενδεχομένως οι δράστες είχαν παγιδεύσει με βόμβες γύρω από το θέατρο ή και μέσα, δεν ξέρω, σημεία διάφορα. Έχουμε άλλους αυτόπτες μάρτυρες από το θέατρο Μπατακλάν. Φαίνεται ότι εκεί εστιάζεται πλέον η προσοχή των διοκτικών αρχών. Αυτό ήταν το κύριο μέτωπο και όλα τα άλλα ήταν αντιπερισπασμός. Τα άλλα που συνέβησαν πριν είναι σύνηθες και το γνωρίζουμε και από ενέργειες. Για αντιπερισπασμό όλο. Στην Ασία, στην Αφρική, πρώτα σκάει μια βόμβα δεξιά, πολύ μικρή, τρέχουν όλοι προς τα εκεί και το κύριο γεγονός ακολουθεί. Το μεγάλο χτύπημα μετά. Εδώ είναι μια τακτική που έχει εφαρμοστεί πολλάκι στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στην Κένια. Μάλιστα. Και στο Ιράκ. Πολλάκις. Γίνεται κάτι πολύ μικρό σε ένα σημείο, όλοι στρέφουν την προσοχή τους εκεί και πολύ γρήγορα βλέπεις το κύριο γεγονός κάπου αλλού. Αυτό επέμενε. Έχει γίνει εδώ από ό,τι φαίνεται. Άλλες πληροφορίες λένε ότι οι δράστες στο θέατρο πυροβολούσαν συνέχεια και ο κόσμος, λέει, προσπαθούσε στα καθίσματα να κρυφτεί για να μην τον πάρουν οι σφαίρες. Δύο αστυνομικοί μπήκαν στην είσοδο του θέατρου και προσπάθησαν να βγάλουν κάποιους τραυματίες έξω και φωνάζαν οι αστυνομικοί προς τους ανθρώπους που ήταν μέσα εγκλωβισμένοι κάτω από την απειλή των Καλάζνικοφ. Τους φωνάζαν δυνατά να πέσουν κάτω στα καθίσματα για να μην τους βρουν τα Καλάζνικοφ. Μπαίνει η αστυνομία μέσα στο θέατρο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Μπαίνει η αστυνομία μέσα στο θέατρο, μου λέει τώρα ο Λευτέρης εδώ, ο Φλό. Ποιος ήθελε να πει κάτι εσείς, κύριε Σαλμά, θέλετε να πείτε? Αυτό έλεγα, αν ισχύει αυτό που μας λένε, ναι. Γιατί δεν έκανε η αστυνομία επέμβαση. Αυτό θα έλεγα και
Γιατί υπάρχουν οι όμοιροι προφανώς, αλλά είναι από ό,τι φαίνεται αποφάσισαν να μπουν. Γιατί τους εκτελούν και περιμένουν. Ναι, αλλά προφανώς πρέπει, πρέπει να αναρωτηθούμε όμως αν οι επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων σε αυτά τα καθεστώτα που είναι αυταρχικά, που ήταν δικτατορικά με το δικό τους τρόπο, οδήγησαν σε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Ναι. Διότι εδώ φτιάξαμε έναν φανατισμένο Ισλαμισμό που έρχεται τώρα και χτυπάει αλίπητα στους δίδυμους πύργους στο Παρίσι. Και είχαν επέμβει μεγάλες δυνάμεις, κυρίως οι Ηνωμένες, αλλά και η πρώην Σοβιετική Ένωση. Η Ρωσία είχε κάνει τις επεμβάσεις στον Αφγανιστάν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλανε βιαίως να καταλάβουν ή να αλλάξουν τα καθεστώτα. Που είχαν τη δικιά τους την ιδιομορφία και τη δικιά τους χωρίς παράδοση δημοκρατική. Και βγήκε τώρα όλο αυτό το τέρας. Έχει βγει ένα τέρας τώρα από εκεί πέρα. Ένα τέρας και μάλιστα πολλούς από αυτούς που είναι στο τέρας τους είχε εκπαιδεύσει η CIA. Για σκοπιμότητες της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, κυρίως προκειμένου να ανατρέψουν τον Άσαντ, εξέθρεψαν με όλα αυτά τα στοιχεία που είπατε, που είχε ο Άσαντ, της αυταρχικής διακυβέρνησης, εκπαίδευσαν, γι' αυτό είπα πριν ότι εξέθρεψαν το φίδι μέσα στον κόρφο τους. Στον κόρφο τους. Τώρα το αποτέλεσμα βέβαια είναι να έχουμε διαλυμένη τη Λιβύη, απολύτως ρευστοποιημένη χώρα, διαλυμένη τη Συρία, απολύτως ρευστοποιημένη, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, στο όνομα αυτών των σκοπιμοτήτων και των πολεμικών τυχοδιοκτισμών και των Αμερικανών και των πρόθυμων συμμάχων τους στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπόρεσε να αρθρώσει ένα. Τα διαλύσαν όλα, βγήκανε μετέπειτα και ζητάγανε και συγγνώμη. Ότι κάναμε λάθος που κάναμε επιθέσεις και σε όλα αυτά που λέτε τα κάναμε. Διαλύσαν, αλλά έβγαλαν από τις καταπαχτές της ιστορίας ό,τι πιο φανατικό, ό,τι πιο αντιδραστικό, ό,τι πιο εξτρεμιστικό. Και σήμερα στράφηκε εναντίον τους. Πέρα από το ότι το όπλησαν κιόλα. Για να δούμε και ποιοι οπλίζουν εκεί. Να δούμε και ποιοι δίνουν όπλα εκεί και ποιοι πουλάνε. Είναι μια ερμηνεία της ιστορίας. Που εντάξει, είναι ακούγεται και συμπαθής. Είναι αλήθεια όμως. Η αλήθεια είναι όμως ότι και αν έχεις και μια κοινωνία που είναι απόλυτα ήρεμη και δημιουργική και δημοκρατική, δεν πάει να πει ότι αυτή η κοινωνία δεν θα δεχτεί επιθέσεις. Είναι πολύ πιθανό πάλι να δεχτεί. Τώρα από εκεί και πέρα, αν πιάσει ιστορικά, ότι κακώς πήγαν οι Ισπανοί στην Κεντρική Αμερική και καθαρίσαν τους αγενείς, ότι κακώς υπήρχε αποικιοκρατία, κακώς υπάρχει υπεριαλισμός, όλα αυτά πράγματα. Είναι κατανοητό. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή πιστεύουμε και στην ειρήνη και στην αλληλεγγύη και στις καλές προαιρέσεις. Εντάξει. Απλώς δεν σημαίνει πάντως ότι είναι εύκολο να οραματίζει κανείς ένα κόσμο που δεν θα συμβαίνουν γεγονότα. Αυτό το λέω. Και να θυμηθούμε κιόλας ότι το Αφγανιστάν, μην ξεχνάμε ότι η κατάρρευση του καθεστώτος των Ταλιμπάν έγινε μετά τους πύργους στην Αμερική. Δηλαδή, αν δεν είχε υπάρξει το χτύπημα στις 11 Σεπτεμβρίου, δεν είχαν πάει τόσοι πολυστρατιώτες στο Αφγανιστάν. Άρα πολλές φορές το ένα φέρνει το άλλο. Όταν ανοίξει ένας κύκλος αίματος, συνήθως είναι δύσκολο να σταματήσει αυτός ο κύκλος αίματος. Και από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι υπάρχουν και διάφορες θεωρίες που σου λένε άλλοι τελικά μάχονται στην πρώτη γραμμή και άλλοι κάποιοι τα μετώπισαν και κάνουν θεωρίες. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών, φίλες και φίλοι, και θα επανέλθουμε.